Έλεγα και προχθές και στην κύριε ότι πήρα στα χέρια μου μία σειρά από βιβλία που με άφησαν κυριολεκτικά άφωνο. Και το λέω αυτό διότι μερικές φορές ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει τα πάντα αρκεί να έχει αυτή την ιερή φλόγα, θα λέγα εγώ, που αλλάζουν τα πράγματα, που αλλάζει η φλόγα τα πράγματα και που δεν είναι ούτε η πρώτη φορά ούτε η τελευταία στην ιστορία. Μιλάω βέβαια για τα πέτρινα γεφύρια στην Ελλάδα. Δεν μιλάω για ένα βιβλίο μόνο. Έχω μπροστά μου έναν εκπληκτικής ποιότητας τόμο, πέτρινα γεφύρια στη Βόρεια Ήπειρο, και τρεις άλλους τόμους που εδώ αποτελούν βέβαια ίσως τα πρακτικά, όχι ίσως, συνεδρίων που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Ψυχή όλης αυτής της προσπάθειας ο κύριος Σπύρος Μαντάς. Είναι ο ίδιος και συγγραφέας του τόμου «Πέτρινα γεφύρια στη Βόρεια Ήπειρο». Παρακολουθώ τη δραστηριότητά του χρόνια. Ξέρω τι έχει κάνει. Ξέρω τη δουλειά αυτή. Και τώρα που τα είδα συγκεντρωμένα όλα αυτά, είχε την καλοσύνη να μου τα στείλει. Καλημέρα, κύριε Μαντά. Τον έχουμε στη γραμμή του, κύριο Μαντά. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να σας πω, με εντυπωσίασε αυτή η δουλειά. Με εντυπωσίασε για το μέγεθος, τον όγκο και την ποιότητά της. Είναι παράμετροι που δεν τις συναντά κανείς εύκολα. Δεν τις βρίσκει εύκολα. Να είναι όλα μαζί αυτά, να συμπίπτουν όλα μαζί αυτά. Πετρογέφυρα, πετρογέφυρες, γέφυρες, γεωφύρια, τι σας σώθησε σε αυτή την προσπάθεια? Διότι από όσο γνωρίζω είστε ο δημιουργός του Κέντρου Μελέτης των Πέτρων Γεφυριών στην Ελλάδα. Ναι, αυτό το έχουμε ξεκινήσει το 2001 μαζί με κάποιους συνεργάτες. Αλλά εγώ είχα ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, το 1982, και έκανα διάφορες εργασίες πάντα πάνω σε γεφύρια, αλλά αποκλειστικά στην περιοχή της ευρύτερης, την ευρύτερη περιοχή έψαφνα της Ηπείρου, ας πω καλύτερα της Πίνδου. Της Πίνδου, ναι. Υπάρχουν πολλά βέβαια, ίσως, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, ίσως τα καλύτερα γεφύρια εκεί. Αλήθεια είναι. Γιατί να μην το πείτε. Είναι οι συνθήκες τέτοιες εκεί, ήταν κάποιες συγκυρίες, ντόπιοι πολύ καλοί μαστόροι, το ανάγλυφο, ζητούσαν τέτοιες κατασκευές. Και μετά το 2001 που ξεκινήσατε αυτή την προσπάθεια? Μετά το 2001 ψάχνουμε πια, εντοπίζουμε, καταγράφουμε, μελετάμε και προσπαθούμε να προβάλλουμε γεφύρια από όλη την περιοχή της Ελλάδας, αλλά και από τις έξω από τον ελληνικό χώρο περιοχές, διότι πιστεύουμε ότι συγκρίνοντας αυτές τις κατασκευές συνειδητοποιούμε την αξία τον εδώ, τι τοποθετούμε δίκαια, ούτε υπερβολές, ούτε ό,τι τις αξίζει. Ούτε αντιεπιστημονικές προσεγγίσεις. Ούτε αυτό. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που αποτελεί κέρδος ακόμη στις μέρες μας. Γιατί συχνά βλέπουμε πραγματικά πράγματα ανάποδα, δεν θέλω να επεκταθώ γιατί εν πάση περιπτώσει δεν μας αφορά κιόλας. Λοιπόν, κύριε Μαντά, από όσο γνωρίζω είστε εκπαιδευτικός, καθηγητής είστε, έτσι δεν είναι? Ναι. Και όλη αυτή τη δουλειά την κάνατε χωρίς να έχετε κανένα επαγγελματικό ενδιαφέρον, δηλαδή δεν είστε σε κάποιο ίδρυμα? Όχι. Είμαι καθαρά ερασιτέχνης, αλλά επιτρέψτε μου να πω με την πραγματική ετυμολογική έννοια του όρου. Ναι, ερασιτέχνης, πραγματικά ερασιτέχνης όμως. Και αυτό το μέγεθος της δουλειάς, γιατί εδώ μιλάμε για ένα όγκο δουλειάς, πώς καταφέρετε να τα βάλετε όλα αυτά σε τάξη και να τα φέρετε σε πέρας? Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Πώς τα καταφέρετε, αλήθεια? Πώς καταφέρετε? Είναι τρία συνέδρια που έχετε κάνει μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι τρία συνέδρια. Τρία συνέδρια. Και είναι τρεις τόμοι που έχουν εκδοθεί. Ακριβώς. Συν το μεγάλο τόμο που βλέπω μπροστά μου, φαντάζομαι ότι είναι και άλλα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω. Υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που έχουν εξαντληθεί. Είχα βγάλει το 1984 τα Ηπειρώτικα γεφύρια και το 1987 το γεφύρι και Ηπειρώτης. Αναφορά πια στη σχέση ανθρώπου και κτίσματος. Ανθρώπου, είτε αυτός ήταν ο χρήστης, είτε ο δημιουργός κλπ. Μάλιστα. Ένα μεγάλο κεφάλαιο του πολιτισμού μας είναι αυτή η ιστορία. Εγώ έτυχε τα τελευταία χρόνια μόνο να αντιληφθώ το μέγεθος αυτής της αξίας εξαιτίας άλλων συγκυριών, ενασχόλησης προσώπων δηλαδή του στενού περιβάλλοντος με το αντικείμενο, και έτσι κατάλαβα τι έχετε κάνει. Ωστόσο βλέπω εδώ ότι στους τόμους
Ναι. Δεν προσπαθείτε να δείτε μόνο μια πτυχή, μια πλευρά κατασκευαστική, αισθητική, δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά είναι πραγματικά μια προσέγγιση απολύτως διεπιστημονική, από όλες τις πλευρές και από την πλευρά της λαογραφίας και από την πλευρά, ας πούμε, την κατασκευαστική και από την πλευρά της αναδίφησης των ιστορικών πηγών, των αρχαιακών πηγών. Όλα αυτά μαζί. Έτσι είναι, ίσως εκεί κρύβεται και η γοητεία, γιατί περί γοητείας πρόκειται όταν μιλάμε για αυτό το κτίσμα. Επιδέχεται πολλών ειδών προσεγγίσεις και χρειάζεται όχι μόνο τους ειδικούς, τον αρχιτέκτο, να χρειάζεται για τον αγράφο, για το ιστορικό. Αν υπάρχουν ειδικοί, κύριε Μαντά, δεν ξέρω αν υπάρχουν ειδικοί. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω να το πω, αλλά κάποια πράγματα κραυγάζουν. Εδώ στην Ελλάδα αργήσαμε πολύ να ασχοληθούμε με αυτά τα μνημεία, έτσι, γιατί η μνημεία και μάλιστα σύμβολα είναι. Εν αντιθέσει με τις γειτονικές, μπορώ να το πω, χώρες που άρχισαν από πολύ νωρίς, δεκαετία του 50 και του 60. Και μιλάτε για... Εμείς εδώ ξεκινήσαμε... Για τα Βαλκάνια, έτσι, μιλάτε για Βαλκάνια, έτσι, μιλάτε για χώρες... Ακριβώς. Γιατί έχει και πολλά κτίσματα τέτοιου είδους εδώ. Από τη δεκαετία του τέλη της δεκαετίας του 1980 άρχισε εδώ. Μέχρι τότε δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα. Και τώρα ό,τι έχει προκύψει, δηλαδή, από ιδιώτες βασικά έχει προκύψει. Δεν υπάρχει ένα ίδρυμα. Αυτό που κάνετε εσείς, ένα κέντρο μελέτης, δεν ξέρω τι ακριβώς χαρακτήρα και τι νομική υπόσταση έχει. Αλλά και να σας πω, λίγο ενδιαφέρει την ίδια την ιστορία. Ενδιαφέρει κυρίως ότι βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι, στην ουσία ένας άνθρωπος. Αλήθεια, ήταν λόγοι προσωπικού ενδιαφέροντος, ήταν κάποια συναισθηματική παρόρμηση, ήταν καταγωγή από την Ήπειρο. Τι ακριβώς σας όθησε σε αυτή την προσπάθεια? Όχι, καταγωγή δεν ήταν από την Ήπειρο, αλλά έχω ασχοληθεί και έχω ταυτιστεί τόσο πολύ με τα γεφύρια που αρκετοί σε κάποια σημειώματα. Νομίζω, ναι, το αναφέρω. Ότι είμαι από την Ήπειρο. Δεν είμαι από την Ήπειρο, αλλά ξεκίνησε έτσι συναισθηματικά. Έγραφα σε κάποιο παλιό περιοδικό, το πρώτο του είδους, μπορώ να πω, το Ταξιδεύοντας του Κώστα Καβαθά. Και στο τελευταίο τεύχος έτυχε να ταξιδέψω εκεί στην Ήπειρο, στο Ζαγόρι. Γνώρισα αυτά τα μνημεία. Και από τότε, ας με επιτραπεί η έκφραση, κόλλησα στα γεφύρια και ασχολούμαι πια αρκετά. 5-6 ώρες μπορώ να πω την ημέρα. Τη μέρα. Έτσι, είναι πολλά. Είναι πολλά. Να σκεφτείτε ότι στην ευρύτερη περιοχή, όπως σας έλεγα, της Ηπείρου, στην Πίνδο, έχω καταγράψει 750 περίπου γεφύρια. 750 στην Πίνδο. Ναι, και όταν λέμε καταγράψει, εννοώ... Μελετήσεις. Σε αρχιτεκτονική κλίμακα, έτσι, σε φωτογραφία, τραγούδια, πολλά πράγματα. Επνέει αυτό το έργο, το γεφύρι. Να σκεφτείτε ότι έχουν προκύψει εδώ στα Βαλκάνια κάπου 20 θεατρικά έργα. Με το γνωστό μοτίβο. Ναι, που αναφέρεται στο γεφύρι της Σάρτας. Ναι, ναι. Ένας καλός φίλος μου και δικός σας, ο Γιώργος Κατερινίδης, μου μιλούσε προχθές με πολύ μεγάλο θαυμασμό. Μου λέει πώς θα προλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος. Ωστόσο, εμείς εδώ στην Κρήτη δεν έχουμε ακόμη πάρει χαμπάρι και δεν έχουμε ίσως αντιληφθεί τη σημασία. Μόνο τελευταία άρχισε να γίνεται μια σχετική κίνηση. Εκδόθηκε ένα βιβλίο στο Ρέθυμνο και υπάρχει και μεγάλη μας η Χρυσούλα, μεγάλη προσωπικότητα, η Χρυσούλα Τζοπανάκη, που έχει καταγράψει τα τελευταία της έργα, κάποια από αυτά. Δεν υπάρχει μια έλλειψη. Αυτό, αφού πρώτα εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον κύριο Κατερινίδη που είπατε, γιατί με βοηθάει πάντα. Τώρα, η Κρήτη είναι αλήθεια ότι τώρα τελευταία αρχίζουμε στην Κρήτη να ανακαλύπτουν κάποια γεφύρια, όμως οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν, όπως και στα άλλα μέρη βέβαια, ότι υπάρχει πολύ υλικό. Ακριβώς η πολιτική μηχανική Αριστόδημος Χατζηδάκης και Ζωή Εύδου έβγαλαν το 2003 ένα βιβλίο, το Λίθινο Γεφύριο του νομού Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο, ναι, στο Ρέθυμνο. Εκεί κατέγραψαν 31 τέτοιου είδους κατασκευές, 15 αναλυτικά και 16 έγινε φωτογραφική, έτσι, καταγραφή. Και βέβαια, τον τελευταίο καιρό, το 2005, στο πρώτο τόμο που αναφέρεται στην αρχιτεκτονική στην Κρήτη, η αρχιτέκτονα και αρχαιολόγος Χρυσούλα Τζομπανάκη, κατέγραψε έτσι ενδεικτικά και από τους τέσσερους νομούς της Κρήτης κάποια σημαντικά γεφύρια. Αναφέρονται
είναι του 19ου αιώνα και της περίοδου της αυτονομίας. Αλλά σίγουρα υπάρχουν πολλά περισσότερα. Εγώ που σας είπα στην Ήπειρο, στην αρχή, μην ξέροντας τα πράγματα, νόμιζα κάθε μια φορά ότι τελειώνω, ότι τελείωσε την καταγραφή. Μέχρι που έμαθα ότι η καταγραφή δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Είναι πάρα πολλές και ευχάριστες οι εκπλήξεις. Μακάρι να υπήρχαν και εδώ, διότι η νησιωτική Ελλάδα, βεβαίως δεν έχουμε τα μεγάλα ποτάμια στην νησιωτική Ελλάδα και να χρειάζονται πολύ μεγάλα γεφύρια, έργα ας πούμε μεγάλα έτσι και πάρα πολύ γνωστά. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτές τις περιοχές που υπήρχαν κεριάκια, υπήρχε ανάγκη της επικοινωνίας των ανθρώπων. Επομένως, και στην Νότια Ελλάδα υπάρχουν. Εγώ θα μείνω, επειδή μιλάμε για την Κρήτη, σε αυτό. Δυστυχώς δεν έχουμε ένα μαντά εδώ να τα ψάξει και να τα αποκαλύψει στο σύνολό τους. Δεν έχουμε. Ίσως θα έπρεπε όμως να κινητοποιηθούν κάποιοι φορείς. Υπάρχει το τεχνικό επιμελητήριο και θα έπρεπε συνολικά το τεχνικό επιμελητήριο να παίξει ένα τέτοιο ρόλο σε όλη την Ελλάδα, κύριε Μαντά. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και να σας πω αυτό που λέγατε για τα ποτάμια, τα γεφύρια τελικά από ό,τι έχει αποδειχθεί δεν κάλυπταν απλώς μια ανάγκη, κάλυπταν και άλλου είδες ανάγκες. Δηλαδή έχω δει στο Ζαγόρι, μου επιτρέπετε να αναφέρομαι επειδή προσωπικά έχω εκεί έτσι ασχοληθεί. Γιατί πολύ. Γιατί να μην αναφέρεστε. Σαν παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι σε όλα τα μέρη ισχύει αυτό. Έφτιαχνε ένα γεφύρι όχι απλώς για να περάσουν να αλλάξουν όχθη, να περάσουν απέναντι. Κάλυπτε και ψυχολογικές, μπορώ να το πω, ανάγκες. Ήταν μέσω κοινωνικής καταξίωσης. Γινόταν πρόταση πάντοτε από την εκκλησία για συγχώριο που λένε εκεί, για κάποια πράξη όχι καλή, να χτιστεί ένα γεφύρι. Υπάρχει και ο λόγος, γεφύρι θα φτιάξει αν κάνεις αυτό το καλό. Ναι, σε άλλες περιοχές λένε πηγάδι να ανοίξεις. Είναι ανάλογα με το τι ανάγκες έχει κάθε κοινωνία. Έτσι. Πάντως έχω την αίσθηση, πώς να το πω, ότι υπάρχει πολύ υλικό στην Κρήτη και μάλιστα υλικό που κατά κάποιο τρόπο διαφοροποιείται από την υπόλοιπη Ελλάδα λόγω των ενετών κλπ. Υπάρχουν ακόμα, υπάρχει καταπληκτικό υλικό. Νομίζω ότι κάποτε σε κάποιο μελλοντικό συνέδριο ίσως να υπάρχουν μελετητές αυτοί από την Κρήτη να μπορούν να δώσουν μια εικόνα καλύτερη. Ήδη έχουν αρχίσει και γιατί τολμώ να το πω ότι έχει αναπτυχθεί ένα κίνημα. Ένα μικρό κίνημα. Πολλοί κόσμοι στις εκδηλώσεις που κάνουμε γεμίζει η αίθουσα και παρόλο ότι διαρκούν 4 και 5 και 6 ώρες η αίθουσα είναι πάντα γεμάτη. Τραβάει το αντικείμενο το ίδιο. Εξασκεί μια γοητεία όπως σας είπα. Και έχουν ξεκινήσει και από εδώ άνθρωποι και έρχονται με διάφορες αποστολές στην Κρήτη και έχει αρχίσει ήδη δηλαδή να συγκεντρώνεται υλικό. Κύριε Μαντά, εγώ θέλω να σας συγχαρώ ξανά, να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη σας να πούμε δύο κουβέντες στο ραδιόφωνο σήμερα και να ομολογήσω πάλι ότι αυτή η δουλειά με άφησε κυριολεκτικά άφωνο. Δηλαδή, πραγματικά είναι μια σπουδαία δουλειά. Δεν ξέρω πόσοι μπορούν από την μουχλιασμένη πνευματική ηγεσία της χώρας να αντιληφθούν αυτό το μέγεθος της προσφοράς. Δεν ξέρω, πραγματικά. Αλλά ίσως και δεν σας ενδιαφέρει σας, Όχι βέβαια. Το κάνουμε για τα ίδια τα γεφύρια. Και βέβαια κερδίζουμε και εμείς. Γιατί με τα γεφύρια αλλάζουμε όχθες, γνωρίζουμε και ανθρώπους και λοιπά και άλλα πράγματα. Έτσι, μέσα είναι το γεφύρι. Άλλωστε η λέξη γέφυρα σημαίνει πάρα πολλά. Ακριβώς, όχι μόνο το ίδιο το. Έχει γίνει σύμβολο πια. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα και καλή σας επιτυχία στις επόμενες προσπάθειες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.